Την προφυλάκηση του 57χρονου που παραμονές της πρωτοχρονιάς φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στον ηλικιωμένο πατέρα του μέσα στο σπίτι του τελευταίου στο Βαμβακόπουλο, αποφάσισαν νωρίς το απόγευμα μετά από μια μαραθώνια απολογητική διαδικασία που κράτησε σχεδόν 4 ώρες ανακριτής και εισαγγελέας Χανίων. Σύμφωνα με τον σύνηγορό του, ο 57χρονος δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση, κάτι που ισχυρίστηκε απολογούμενο σε μια προσπάθεια να αντικρούσει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Απολογούμενος στον ανακριτή Χανίων, ο 57χρονος υποστήριξε πως ο καυγάς έγινε για ασήμαντη αφορμή και συγκεκριμένα για ένα μπουκάλι κρασί που ζήτησε από τον ηλικιωμένο. Όπως υποστήριξε, ο 57χρονος διαπληκτίστηκε με τον πατέρα του στο ισόγειο στην είσοδο του σπιτιού. Πληροφορίες θέλουν τον ηλικιωμένο μετά τον τραυματισμό του να ανεβαίνει μόνος του τη σκάλα του σπιτιού, όπου πέρασε τη νύχτα, μέχρι το πρωί της επόμενης μέρας, οπότε και τον βρήκε ο δεύτερος γιος του. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο 79χρονος δεν υπέδειξε στους αστυνομικούς ούτε και στους διασώστες του ΕΚΑΒ τον φερόμενο δράστη, αλλά ότι προέκυψε από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από το σημείο της επίθεσης. Η κατάσταση της υγείας του ηλικιωμένου πάντως έχει βελτιωθεί αισθητά και σήμερα πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο Χανίων όπου νοσηλευόταν.